Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον εκλεκτό φίλο της εκπομπής και της συχνότητας, τον καθηγητή στη φυσιολογία ζωικών οργανισμών και τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Διότι τις προηγούμενες μέρες έγινε της ασπαρτάμης το ανάγνωσμα και της αλόης, έτσι, για να τα λέμε. Βεβαίως, εν μέσω καλοκαιριού θα προτιμούσα να μας πει ο κύριος Κουρέτας για τη διαλυματική νηστεία, όποιος προλάβει να εμφανιστεί και στην παραλία fitness, αν προλάβει θα μας πει στο τέλος κάτι. Καλημέρα κύριε Κουρέτα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τι γίνεται με όλο αυτό το θόρυβο γύρω από την ασπαρτάμη και την αλόη σε δεύτερο χρόνο, αλλά κυρίως επικεντρώθηκε στην ασπαρτάμη, η οποία έχει και μία ιστορία, διότι ξεκίνησε ως φαρμακευτικό στα δάχτυλα κάποιου παρά ήταν γλυκό, μετά ενεπλάκη ο πολύς κύριος Ντόναλντ Ράμσφελντ, για όποιους τον θυμούνται, και όπου εμπλέκεται ο Ράμσφελντ υπάρχουν οικονομικά κίνητρα, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα? Νομίζω ότι σιγά σιγά η πραγματικότητα άρχισε να καταγράφεται από, ας πούμε, από τις συζητήσεις που γίνονται πλέον. Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς το θέμα προέκυψε. Μπορώ να υποπτευτώ διάφορες αιτίες, ας πούμε, αλλά δεν έχουν επιστημονική βάση. Τα τελευταία 15 χρόνια που υπάρχει ο καινούργιος κανονισμός της αξιολόγησης της επικινδυνότητας των διαφόρων χημικών στην Ευρώπη, στα πλαίσια αυτού γίνεται αυτή η διαδικασία που λέγεται εκτίμηση του κινδύνου ή risk assessment, και σε αυτή τη διαδικασία ταξινομούνται οι διάφορες ουσίες ανάλογα με την τάξη κινδύνου. Μία από την τάξη κινδύνου που υπάρχει, μία από τις τάξεις, είναι τα ενδυνάμει καρκινογόνα, ενδυνάμει, το οποίο είναι εάν και εφόσον. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία, παρόλο που η Ευρώπη και ο FDA δεν την έχει κατατάξει την ασπαρτάμη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει να την κατατάξει σε αυτή την κατηγορία, το οποίο θα συμβεί εάν και εφόσον καταναλώνει κανείς περίπου 3 γραμμάρια ασπαρτάμης την ημέρα για όλη τη ζωή. Το οποίο, αν σκεφτούμε ότι ένα αναψυκτικό έχει περίπου 125 μίλιγρα μέχρι 180 το maximum ασπαρτάμης, πρέπει να καταναλώνουμε 20 με 25 κουτάκια την ημέρα για όλη μας τη ζωή, για να έχουμε κάποιο κίνδυνο από την ασπαρτάμη, μικρό όμως, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι παντελώς ανέφικτο, και ενδεχομένως αυτός που το άνοιξε ή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να έχει άλλες σκέψεις. Διότι σε αυτή την, δεν, κατά καιρούς γίνονται συζητήσεις για το θέμα των ενδυνάμει καρκινογόνων αιτίων, όπως είναι η βραδινή εργασία, το κόκκινο κρέας κλπ. Κατά καιρούς μας απασχολούν, γίνονται κάποιες συζητήσεις και μετά ξεθυμένη η κατάσταση. Έτσι θα γίνει και τώρα. Όμως, παρόλο που δεν έχει κανένα κίνδυνο, όπως σας εξήγησα, γιατί κανείς δεν πίνει 25 και 20 και 30 κουτάκια αναψυκτικού τη μέρα, να πίνει 2-3 και το πολύ. Έχει ήδη ξεκινήσει μια συζήτηση από κάποιες εταιρείες που έχουν να εκμεταλλευτούν καινούργιες ουσίες που είναι 5.000 φορές πιο γλυκές από τη ζάχαρη, ενώ η ασπαρτάμη είναι 200 φορές πιο γλυκιά, διότι θα πούν ότι, ξέρεις, δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα, γιατί να μην βάλουμε στην αγορά μια καινούργια ουσία που έχει φτιαχτεί, αλλά θα έχει και 15-20 φορές και 50 φορές πιο ακριβή. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα χωρίς επιστημονική βάση, καμία επιστημονική βάση, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει μετά και για ποιο λόγο έγινε. Πάντως δεν υπάρχει κανένα θέμα τοξικότητας, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι πλήρως ασφαλές προϊόν, όπως είναι και η ζαχαρίνη, όπως είναι και η στέβια και όλα τα γλυκαντικά, σε φυσιολογικές δοσολογίες. Σε φυσιολογικές. Άρα εκεί βάζετε και την αλόη βέρα, γιατί και για αυτήν ακούστηκε η κουκκίνα. Η αλόη βέρα, δεν μιλάμε για το τζέλ αλόη, το οποίο το καταναλώνει ο κόσμος και το οποίο το εκμεταλλεύονται οι παραγωγοί. Αυτό είναι πλήρως ασφαλές και δεν μιλάμε για αυτό. Αυτό για το οποίο έγινε ο λόγος ήταν ένα εκχύλισμα από τα φύλλα. Τα οποία εκχύλισμα από τα φύλλα το εκμεταλλεύονται κάποιες εταιρείες στο εξωτερικό και στο πλαίσιο της ανάδειξης κάποιων αντικαρκινικών ουσιών που λέγονται ανθρακινώνες και υπάρχουν μέσα στο εκχύλισμα των πράσινων φύλων,
ο νόμος επιβάλλει να γίνει και αυτό που λέμε risk assessment, δηλαδή εκτίμηση του κινδύνου, και σε αυτή την διαδικασία προέκυψε ότι κάποιες ουσίες από το φύλλο, το ακχύλισμα, είναι ενδυνάμει καρκινογόνες. Αυτό δεν είναι περίεργο. Και όλα τα αντικαρκυνικά φάρμακα που παίρνει ο κόσμος είναι επίσης καρκινογόνα, γιατί δημιουργούν επίσης προβλήματα εάν τα παίρνεις με μεγάλες δόσεις όπως τα παίρνουμε. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Κουρέτα. Λέει ο τρόπος που μου θυμίζει, ρε παιδιά, τι κόλλημα έχετε πάθει. Μου θυμίζει, λέει, την προχθεσινή συνέντευξη με τον κύριο Ιωαννίδη. Πω, ρε παιδί. Λοιπόν, εντάξει. Θέλω όμως να τον ρωτήσω, λέει. Ναι. Είπε ότι είναι υπερβολές. Όμως είναι μόνο τα κουτάκια αναψυκτικού που περιέχουν ασπαρτάμι. Εδώ μας λένε για χίλια. Ναι, πρακτικά ναι, διότι οι τσίχλες και τα ας πούμε κάτι κέικ και κάτι μαρμελάδες που έχουν τέτοια ασπαρτάμι, εάν κανείς καταναλώνει 3 και 4 κιλά την ημέρα ας πούμε μαρμελάδα και κέικ, το λιγότερο που θα σκέφτεται είναι τι θα πάει από το ασπαρτάμι. Αχ, κύριε Κουρέτα, εγώ νομίζω ότι είναι ένα ψευδοδίλημα ζάχαρη-ασπαρτάμι, καθώς το τέλος της ημέρας βρίσκει πολλούς από εμάς εν αγνία μας να έχουν καταναλώσει και υπερβολική ζάχαρη και υπερβολική ασπαρτάμι. Αφέστατα. Αυτό είναι το θέμα. Αφέστατα. Τα φυσικά προϊόντα, το έχετε πει, μια χαρά είναι το μελάκι. Ή δεν είναι. Βέβαια, βεβαίως. Μάλιστα. Καταρχάς, ο άνθρωπος την ημέρα πρέπει να καταναλώνει 30% πρωτεΐνες, 50% υδατάνθρακες, 20% λίπη. Αν υποθέσουμε λοιπόν μια φυσιολογική διατροφή σύμφωνα με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει 50% υδατάνθρακες, αν υποθέσουμε ότι κάποιος άνθρωπος δεν παίρνει πολλές θερμίδες και παίρνει 1500 θερμίδες τη μέρα, που είναι ένα μέσο, ας πούμε, μέσο επίπεδο θερμίδων, θα πρέπει να καταναλώσει 600-700 θερμίδες από υδατάνθρακες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσό. Άρα σε αυτό το πλαίσιο, το να βάλεις το μέλι στον καφέ ή στο τσάι σου, 1-2 κουταλιάκια τη μέρα που έχουν 10 γραμμάρια, δηλαδή 40 θερμίδες, είναι αστείο. Επομένως η ζάχαρη πρέπει να την ξεχάσουμε, διότι δεν χρειάζεται. Φανταστείτε ότι ένα κουτάκι αναψυχτικού που έχει ζάχαρη είναι 10%, δηλαδή ένα 330 ml έχει περίπου 30 γραμμάρια ζάχαρη. 30 γραμμάρια ζάχαρη είναι 120 θερμίδες, 130 θερμίδες. Για φανταστείτε κάποιος να παίρνει 3 κουτάκια τη μέρα, είναι σχεδόν στις 400 και θερμίδες. Δηλαδή έχει καλύψει περίπου το μισό των θερμίδων που χρειάζεται από τους υδατάνθρακες, που πρέπει να είναι σύνθετοι, να είναι φρούτα, να είναι σαλάτες, να είναι 1000 πράγματα, από ένα άχρηστο προϊόν που είναι ζάχαρη, το οποίο θα το κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό, χιλιάδες φορές μεγαλύτερο από ό,τι να καταναλώσει ένα ασπαρτάμι. Επομένως, αυτή η συζήτηση δεν έχει επιστημονική βάση. Έχει βάση, αλλά έχει βάση όπως αυτό που συζητάμε καμιά φορά, τι θέλουν να κάνουν οι εταιρείες. Θέλουν να γεμίσουν την πείνα μεταξύ τους. Ανταγωνίζονται ποιος θα φάει και ποιος θα χορτάσει περισσότερο. Αυτή είναι η ιστορία, η πραγματική. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, κύριε Κουρέτα, λέει, μήπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να ρεφάρει την απώλεια αξιοπιστίας που επέστη εν μέσω λεγόμενης πανδημίας και πρωτοκόλλων lockdown και εμβολιασμών που εγκρίθηκαν στο πόδι και δημιούργησαν πολλά προβλήματα και κριτική. Και είναι αξιοσημείωτο. Ακούστε, είναι αξιοσημείωτο, λέει, ότι τα περί ασπαρτάμις και αλόης ξεκίνησαν ως διαρροές από αξιωματούχους του και όχι με επίσημες ανακοινώσεις. Η διαπλοκή ανάμεσα στην επιστήμη και στις εταιρείες είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που αγγίζει πάρα πολλές πτυχές, πολιτικό και κοινωνικό. Λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν φημίζεται για αυτά τα οποία κάνει να είναι ανεπηρέαστα από την σχέση με τη βιομηχανία. Να σας θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια, όχι πολλά, πρέπει να είναι καμιά δεκαετία, 12 χρόνια, είχαν δημιουργηθεί πολύ σημαντικές αμφιβολίες για το αν θα έπρεπε τα αναψυκτικά να είναι 330 ml, να είναι 200 ml ή 150 ml, όπως είναι στα αεροπλάνα, ας πούμε, οι μικρές συσκευασίες. Και πίεζαν πολλές επιστημονικές εταιρείες τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να
υιοθετήσει αυτές τις τακτικές. Και έκανε πίσω, διότι τον απείλησαν μεγάλες εταιρείες που φτιάχνουν αναψυκτικά ότι θα του έκοβαν τις επιχορηγήσεις. Διότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ένα μεγάλο μέρος από τις επιχορηγήσεις και τις δωρεές που παίρνει και ζει, το κάνει από εταιρείες οι οποίες παράγουν διάφορα τρόφιμα, που δεν είναι απαραίτητα πάντοτε αθώα. Επομένως, όλη αυτή η ιστορία να μην την περνάμε έτσι. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει μετά από λίγο καιρό στα πλαίσια όλης αυτής της συζήτησης για την ασπαρτάμη και για άλλα θέματα που εμπλέκει το Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εγώ θα περιμένω. Λέει εδώ η φίλη Έλενα, καλημέρα λέει κύριε Κουρέτα. Σας παρακαλώ, λέει, μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με το καρπούζι? Κυκλοφορούν διάφορα καρπούζια υποκίτρινα με ίνες. Τι κάνουμε, πώς μπορούμε να... Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι σχόλια τα οποία υπάρχουν σε διάφορα site, δείχνουν φωτογραφίες. Νομίζω να κρατήσουμε τη συζήτηση σε αυτά τα οποία συζητάμε, που είναι ανακοινώσεις από παγκόσμιους οργανισμούς, ή και όχι αν κάποιος το έβγαλε σε ένα site επειδή του κάπνισε, ας πούμε. Δεν θα ήθελα να μπούμε. Σαφές. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Συναφές, αν θέλετε, γιατί το υπονοήσατε αυτό το παιχνίδι εταιριών, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κτλ. Κοιτάξτε, από προχθές έχει γίνει γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τις οδηγίες όσον αφορά τους σπόρους, δέχεται και τους μεταλλαγμένους, και πολλοί λένε ότι ο υπερεθνικός κολοσσός Μοσάντο Μπάγερ του πέρασε και από την Ευρώπη, και θα πάμε σε σπόρους μίας φύτευσης του χρόνου, θα πρέπει να ξαναπροσφύγεις. Τι γίνεται εδώ? Κοιτάξτε, πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε η Monsanto, μια κορυφαία εταιρεία βιοτεχνολογίας, στην Bayer. Από τότε ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πίεση από την Bayer προς την Ευρώπη να υιοθετήσει την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων φυτών και προϊόντων, και στα πλαίσια αυτά υπάρχει μια καινούργια τεχνολογία η οποία δεν χρειάζεται να μπει καινούριο ξένο DNA μέσα στους σπόρους. Είναι αυτή η τεχνολογία της CRISPR, όπως λέγεται, η οποία πήρε το βραβείο Νόμπελ πριν από 2-3 χρόνια και η οποία δημιουργεί μια αναδιάταξη του γενώματος, και η οποία μέχρι πρότινος θεωρείται ότι δεν είναι ασφαλής, δεν υπήρχαν στοιχεία ότι είναι ασφαλής. Τώρα λοιπόν, με μια πρόταση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρήγγειλε μια μελέτη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τροφίμων, στο πάνελ το οποίο είναι για τα γενετικά τροποποιημένα, και την έδωσε το πάνελ αυτό και την έφεραν σαν πρόταση, που η πρόταση αυτή λέει ότι αυτοί οι καινούργοι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι, οι οποίοι προκύπτουν με την καινούργια τεχνολογία που δεν περιλαμβάνει ξένο γονίδιο, να αντιμετωπίζονται ως συμβατικοί. Στα πλαίσια φυσικά της μεγάλης πίεσης που ασκεί η Bayer στην κατεύθυνση να αποποινικοποιηθεί σε εισαγωγικά η χρήση και να μην υπάρχει όριο. Αυτό είναι πολύ πιθανό να γίνει, και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως να αλλάξει πολλά πράγματα στο παγκόσμιο επίπεδο, στα πλαίσια αυτής της αλλαγής που γίνεται στα τρόφιμα μετά τον COVID και μετά το πιστιστικό που έχουμε στην Ουκρανία. Mm-hmm. Εμάς όμως σαν Ελλάδα θα μας αγγίξει λίγο, γιατί η Ελλάδα δεν είναι από τις χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται οι μεγάλες εταιρείες βιοτεχνολογίας να καλλιεργήσουν καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένες. Η Ελλάδα την ενδιαφέρει και πάντοτε θα την ενδιαφέρει, επειδή είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα, να καλλιεργεί τα προϊόντα τα οποία έχει, και δεν μπορεί να σταθεί, εάν υιοθετήσει και θέλει να υιοθετήσει αυτές τις καλλιέργειες, τις γενετικά τροποποιημένες, πώς θα μπορέσει να σταθεί οικονομικά σε ένα περιβάλλον που δίπλα σου έχει την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Τουρκία, την Αίγυπτο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα θα είναι όχι αυτοκτονικό, θα είναι τελείως κουτό, ας πούμε, αν το κάνει κάποια κυβέρνηση και να... Ναι, αλλά ξέρετε, εδώ υτίθενται και άλλα θέματα, διότι αν οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γέννημα, όπως το λέγαμε παλιά, ναι, εντάξει, για νέα σόδια, αυτό δεν, εμάς, θα εξαρτά το αγρότης κάθε ναι, φορά να έχει αγοράζει. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό παγκόσμιο, ναι, και είναι μια πίεση η οποία ασκεί η βιοτεχνολογία, οι διεθνείς εταιρείες, οι μεγάλες πολυεθνικές της βιοτεχνολογίας, και είναι και λογικό να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το ζήτημα είναι πώς ανταπεξέρουν και πώς αντιστέκονται οι κοινωνίες,
για να μπορέσουν να υπερασπίσουν τα δικά τους συμφέροντα, τα τοπικά, και όχι τα διεθνή, τα οποία, τα λόμπι, τα οποία δεν συμβαδίζουν τέτοια. Αν θυμάστε, το 1959 ο τότε πρόεδρος των Ελλήνων Βιομηχάνων, ο Αλέξανδρος Τσάτσος, αν κανείς το θυμάται, εισηγήθηκε κατά τη διάρκεια της 24ης ΔΕΘ στον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Μεγάλο, την ίδρυση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος το 59, αφού τον άκουσε προσεκτικά, έλαβε αστραπιαία την απόφαση, όπως έκανε πάντα για κρίσιμα θέματα, διότι πίστευε και ήξερε και γνώριζε ότι ο Αλέξανδρος Τσάτσος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εραστής του πρωτογενούς τομέα και της πρωτογενούς παραγωγής. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε εργοστάσια στη Λάρισα, στο Πλατή, στις Σέρες, στην Ξάνθη, στην Ορεστιάδα, και τα οποία δίνανε τη δεκαετία του 70 όφελος για την ελληνική οικονομία 300 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να το μετατρέψουν θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνική βιομηχανία, μάλλον δεν υπάρχει παραγωγή. Δεν υπάρχει δηλαδή, στρατηγική πρωτογένεια. Για λόγους το έχουμε εξηγήσει. Μάλιστα. Στο παρελθόν. Τι θέλω να πω, ότι την Ελλάδα δεν την αγγίζει το κομμάτι αυτό των γενετικά τροποποιημένων. Είναι ένα θέμα που αγγίζει το παγκόσμιο τρόφιμο, ναι, αλλά εμάς δεν μας αγγίζει. Εμάς το πρόβλημα το μεγάλο... Όπα. Δεν μας αγγίζει αν αποφασίσουμε να έχουμε στρατηγική πρωτογενή τομέα. Γιατί αν δεν έχουμε, θα είμαστε στην εισαγωγή αυτών των προϊόντων. Ναι. Αυτό είναι. Για μας, για να μπορέσουμε να ανασυγκροτηθούμε και να αρθρώσουμε κάποια ψήγματα ανάπτυξης, θα πρέπει πρωτίστως να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες. Μάλιστα. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι το εισάγω το σκόρδο επειδή είναι 30 λεπτά πιο φθηνό από την Αίγυπτο και εδώ είναι πιο ακριβό, διότι αν εδώ το καλλιεργήσουμε και μπορούμε να πληρώσουμε τους ανθρώπους που το καλλιεργούν, μας ενδιαφέρει να καλλιεργήσουμε εδώ και να καλύψουμε την ανάγκη μας εδώ. Γιατί, θα πει κανείς, γιατί κύριε Κουρέτα, χαζοί είμαστε να μην το εισάγουμε απ' έξω. Μια χώρα που έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την αγροτική παραγωγή και είναι δεύτερη σε ποικιλότητα στον πλανήτη, εάν το εισάγει κάποιο απ' έξω, θα πρέπει να το πληρώσει σε συνάλλαγμα. Όπως έλεγε ο Φωτόπουλος, λίρας δεν δίδω, δολάρια δίδω. Έτσι, το θυμάστε. Βεβαίως. Θα το πληρώσει λοιπόν σε συνάλλαγμα. Το συνάλλαγμα αυτό θα πρέπει να προκύψει σαν προϊόν μιας ανταγωνιστικής προσπάθειας που θα κάνουμε ως χώρα. Πώς θα προκύψει αφού η ανταγωνιστική μας, το τεχνικό πλεονέκτημα, είναι αγροτική παραγωγή το οποίο το απεμπολούμε. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά, θα τα δανειστούμε, θα τα κλέψουμε. Επομένως, δεν έχει καμία λογική να φέρνουν προϊόντα απ' έξω για μια χώρα όπως η δική μας, ας κοστίζουν παραπάνω, αλλά απλώς θα πληρώνουν τους μισθούς, θα τα χρησιμοποιούμε για τη δική μας παραγωγή και αυτό το πράγμα δεν θα μας κάνει να δανειζόμαστε απ' έξω. Παίρνουμε τους πόρους, αλλά φανταστείτε ότι για να μπορέσει να παράγει κανείς πόσο μεγάλο πόρο χρειάζεται, ο οποίος μας συμφέρει να γίνεται εδώ και να καλύψει τις ενδογενείς ανάγκες. Φυσικά δεν μπορούμε να τα παράγουμε όλα, δεν γίνεται έτσι, σίγουρα κάποια πράγματα, σωστά. Αλλά είναι σίγουρο ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν μπορούν να γίνουν MIT. Όσοι το πιστεύουν, πλανώνται πλάνοι νυχτρά. Τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να συμβάλλουν στην παραγωγή και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά να γίνουν MIT δεν μπορούν να γίνουν. Όποιος το πιστεύουν, καλά, κάνουν λάθος. Αν νομίζετε εσείς ότι θα έρθουν εδώ τα MIT, είστε γελασμένος. Άλλα θα έρθουν εδώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Κύριε Κουρέτα, νομίζω ότι η φράση κλειδί είναι και το είπατε με τόσο απλό τρόπο. Τι σημαίνει εισαγωγές, εξαγωγές. Τόσο απλό. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, με ρωτάει πολλοί κόσμος. Τώρα λέει που πέσαν και οι ζέστες, με αυτό το γκλέωνα και τα λοιπά, μπορεί να μας πει ο κύριος Κουρέτας εντάχει δύο κουβέντες για τη διαλυματική του νηστεία που τα σπάει γενικώς? Πότε τρώμε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τις ψηλές θερμοκρασίες, και κυρίως τι τρώμε για τις επόμενες 8 εβδομάδες που θα κρατήσουν τα μπάνια, δηλαδή μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη? Θα τελειώνουμε το φαγητό μας, θα ράβουμε το στόμα γύρω στις 8 το βράδυ, μετά δεν θα ξανατρώμε, διότι πέφτουν πάρα πολύ οι πεπτικοί μηχανισμοί και η δυνατότητα να κάνουμε μεταβολισμό σωστό το βράδυ, και θα ξανατρώμε, θα ξεκινάμε αυτό το λεγόμενο δεκατιανό, γύρω στις 11 η ώρα το πρωί θα τρώμε ένα ελαφρύ πρωινό. Το πρωί δεν θα τρώμε τίποτα, δηλαδή να υπάρχει ένα 15ωρο,
θα φέρουμε ένα ελαφρύ πρωινό, ένα μεσημεριανό, το οποίο θα στηρίζεται σε τρεις μεγάλες ομπρέλες τροφίμων που το έχουμε ξαναπεί. Πρώτον, στα ζυμωμένα γαλακτοκομικά, γιαούρτι, καριάνι, ξινόγαλο, όλα αυτά τα πράγματα. Δεύτερη μεγάλη ομπρέλα, τα φυλλώδη λαχανικά. Και τρίτον, τα όσπρια. Αυτά είναι και το βράδυ πάλι ένα ελαφρύ γύρω στις 8 η ώρα. Αυτό αν το κάνουμε για 8 εβδομάδες θα δούμε το μεταβολισμό μας να αλλάζει, θα χάσουμε κιλά και θα δούμε πώς το σώμα μας θα μεταμορφωθεί προς το καλύτερο. Δεν μου λέτε κύριε Κουρέτα μια παρέκβαση ένα βράδυ ρε παιδί μου θες να πας να φας προβατίνα στα κάρβουνα. Δεν μπορείς να την κάνεις. Θα πας, θα πας εννοείται. Δεν είπαμε να είναι κανείς δέσμιος. Άλλωστε το μοντέλο αυτό της τροφής της νηστείας δεν είναι μια ρετσέτα που την κρεμάς στο ψυγείο και σωστό. Είναι μια άποψη επάνω στην διατροφή. Φυσικά και μια και δύο φορές θα γίνει, αλλά σαν μοντέλο θα πρέπει το βράδυ μετά τις 8 να σταματάμε να τρώμε και να τρώμε μετά τις 11 η ώρα ένα ελαφρύ πρωινό. Αυτό το πράγμα μας δημιουργεί ένα τεράστιο μεταβολικό πλεονέκτημα. Ακόμη και στις υψηλές θερμοκρασίες. Ακόμη και στις υψηλές θερμοκρασίες, βεβαίως. Ο άνθρωπος έχει, επειδή δεν στερείται, έχει υπερπληθώρα θερμίδων, υπερπληθώρα υγρών, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτά τα οποία φυσικά δεν λέμε να πας με 40 βαθμούς να περπατήσεις στην παραλία του Ηρακλείου χωρίς καπέλο για μια-δυο ώρες, δεν λέμε αυτό το πράγμα. Λέμε φυσιολογικά πράγματα, έτσι. Αλλά έχει τεράστιες φεδρίες, τις οποίες θα πρέπει να τις γυμνάζει για να μπορέσει να αποκαλύψει την κυταρική του αλήθεια. Πώς ένας ο οποίος κάνει απεργία πείνας, γιατί την κάνει? Γιατί είναι το τελευταίο, το έσχατο μέσο, έχει δεν έχει δίκιο, να πει στην κοινωνία ότι εγώ έχω δίκιο και για να σας το δείξω απέχω από την τροφή. Άρα πλησιάζω προς την αλήθεια μου. Τι σημαίνει αλήθεια? Αλήθη, δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ αυτό το οποίο με έχει πρικίσει το σώμα μου σαν φύση. Αυτό πρέπει να το ξαναδρούμε. Τι εννοεί λέει ο κύριος Κουρέτας με το ελαφρύ το βράδυ, μπορεί να μας πει? Ελαφρύ το βράδυ εννοώ ένα κατσικίσιο γιαουρτάκι πλήρες με λίγο μέλι και 2-3 φρυγανιές. Είναι ένα πλήρες και ένα βερίκοκο ή μερικά κεράσια. Είναι ένα πλήρες γεύμα, πάρα πολύ ελαφρύ. Και θα κοιμηθούμε μια χαρά. Αν τα βρείτε φθηνά τα κεράσια φέτος, λοιπόν. Εντάξει, κι άλλα. Εντάξει, αστείευομαι. Να κλείσω με το φίλο τον Νίκο. Αν προλαβαίνω, λύση, σας παρακαλώ πολύ από τον κύριο Κουρέτα μία άποψη για τη διατροφική πυραμίδα όπως την παρουσιάζει ο FDA με τους υδατάνθρακες στη βάση της. Κοιτάξτε, εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν πιστεύω ότι ένα τρόφιμο είναι υγιεινό ή ανθυγιεινό. Πιστεύω ότι υγιεινός ή ανθυγιεινός τρόπος ζωής. Άρα πρέπει να ξεκολλήσουμε από αυτά τα στερεότυπα που χαρακτηρίζουν τα τρόφιμα ως υγιεινά και ανθυγιεινά και θα πρέπει να πάμε να ανακαλύψουμε τι σημαίνει υγιεινός και ανθυγιεινός τρόπος ζωής. Το κάθε τρόφιμο όταν το στρως στη σωστή του ποσότητα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και η φέτα και το μέλι και το ελαιόλαδο είναι θερμιδογόνα, αλλά αυτά είναι η βάση της μεταβολικής υγείας. Για κάποιον ξένο όταν του πεις ότι ξέρεις αυτό η φέτα έχει τόσα λιπαρά, δεν το αγγίζει. Θέλει ένα τυρί το οποίο να είναι, ναι, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως. Επομένως, κύριε Κουρέτα, πάντως βάζετε σε πειρασμούς πολλούς, γιατί το καλοκαίρι η μέρα είναι μεγαλύτερη, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μεγαλύτερη, αλλά θα πρέπει να προσπαθούμε να βάλουμε την νηστεία μέσα στο πρόγραμμά μας και θα δείτε πώς θα ανακαλύψουμε ικανοποιήσεις τις οποίες έχουμε ξεχάσει. Ας το κάνουμε για μια χρονιά, δεν πειράζει. Έχετε δίκιο. Δημήτρης Κουρέτας, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Βρε τι έχουν πάθει εδώ, λέει, να έχεις Κουρέτα από τη μια, Ιωαννίδη από την άλλη, ό,τι καλύτερο, να τους φέρεις και τους δυο. Καλά, θα το δούμε του χρόνου. Ευχαριστώ κύριε Κουρέτα, να είστε καλά. Έγινε. Καλημέρα.